αγαπούν αυτό που κάνουν. Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης και από μικρός ήμουν καπετάν φασαρίας. Το πρώτο παιχνίδι μου ήταν ένα πλαστικό τύμπανο. Τώρα προτιμώ να παίζω με αληθινές μπακέτες. Οι τυχερές μου ήταν δώρα από τον drummer των Going Through. Εκτός από τα χέρια είμαι δυνατός και στα πόδια. Στο γήπεδο φυσάω. Έτσι λένε τα μετάλλια μου. Βρίσκω χρόνο και για τη φιλαρμονική του Δήμου. Όμως μου πέφτει λίγο μεγάλη στολή. Είστε έτοιμοι για χαμό? 3, 2, 1, πάμε! Το στούντιο μου φάνηκε τέλειο. Δεν έχω ξαναπάει σε τόσο μεγάλο στούντιο. Εντάξει, ήταν το πιο τέλειο φαντάζομαι. Η πιο έντονη στιγμή είναι την ώρα που καθόμουν μέσα με τον ηχολήπτη. Ήρθε ο Χρήστος της Μέλισσες και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι κοτσίδι είναι αυτό? Τι κάνεις εδώ? Σε άφησα μόνος σου 10 λεπτά και το έχεις κάνει εδώ μέσα. Τι είναι αυτό, γιατί ακούτε σε τόση μεγάλη ένταση? Θα πάθουν τίποτα τα αυτιά σου, παιδί μου. Όχι, δεν πάθαινα κάτι εγώ. Ο δικός σας έχει έρθει μοντελάκι σήμερα. Βλέπω έπιασε και το μαλλί να μην τον ενοχλεί φρατζούλα πίσω. Κούκλος. Ναι. Εντάξει. Έχουμε και ένα στυλ. Έτοιμος για όλα τώρα, εντάξει. Είναι rockstar. Τι θα παίξεις μέσα? Το από ACDC, το Back in Black. Oh. You're going hard, man. Πάμε μέσα να σου γνωρίζω τον drummer, έλα εδώ. Τι σου παίρνει? Γεια σα. Γεια σα. Είμαι ο Παναγιώτη. Γεια σα, Παναγιώτη. Τι είσαι και εσύ, συνάδελφο, δράμε. Ναι. Ξέρει ποιο είναι ο κύριο? Ε? Ο Ανδρέας Μουζάκης. Έχει μπροστά του έναν από του καλύτερου. Έτσι. Εδώ, Παναγιωτάκι μου, για τουλάχιστον 20 χρόνια έχω ηχογραφήσει πάνω από 5.000 τραγούδια για όλε τι φίρμε τη Ελλάδα. Όταν ο Ανδρέας ο Μουζάκης μου είπε ότι έχει κάνει 5.000 ηχογραφήσεις και είναι 20 χρόνια εκεί μέσα και έχει πάει με διάφορους τραγουδιστές, ήθελα κι εγώ να το κάνω. Πάμε δυνατά ένα χειροκρότημα για τον αδελφό. Oh yeah. Ξεκίνησε να ροκάρει. Τον ακούσε, σταθερός εκεί. Γκρουβάρι. Βέβαια, γκρουβάρι. Γκρουβάρι. Και στην Λάκη... να κάψει καρδιά σε τίποτα, δεν θα την πάνω. Έχει μια άνεση, ο τύπος έχει μια σιγουριά στον τρόπο που παίζει. Ναι, και είναι και ροκάς, είναι heavy. Κοντράρει το Μουζάκι. Έχει, πάω. Πόσο είναι τώρα? 12 χρονών. Με ένα καλό δάσκαλο με γνώση και ήθος μπορεί να γίνει ντραμστάρα. Με γνώση και ήθος. Μ' αρέσει να πάνε μαζί. Έλα, Νική. Πάμε παλαμάκια. Θα παίζες μαζί του, ε. Θα παίζες. Αυτός θα παίζει μαζί μου, αυτό είναι το θέμα. Άντε πάλι, άντε πάλι. Για πάμε μέσα. Μπράβο! Μάγε, τι έγινε εδώ? Το έχουμε? Ναι. Τα έχουμε. Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Ο Χρήστος ο Μάστορας μου ζήτησε να παίξουμε. Θα βάλω τη Μάστρο. Ακολουθεί όμως το Χρήστο μικρός, ε. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, αγόρι. Ο Χρήστος ήταν καταπληκτικός, ήταν cool, ήταν υπέροχος. Θα πάω εκεί στο συγκρότημά του να του πω να διώξει τον drummer, να πάω εγώ μέσα. Κάτσε να πάω ένα τηλέφωνο μόνο να διώξει τον Σπύρο. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι απλά. Απλές διαδικασίες. Θα τελειώνουμε. Θα γίνω ο νέος drummer των Μελισσών. Πώς είναι.
φοβερός. Συνέχισε έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, χάρηκα πάρα πολύ που τζαμάραμε και θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Αυτό που κάνεις με τα τύμπανα και γενικά με τη μουσική, να το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, με πολύ πάθος, γιατί η μουσική βγαίνει από εκεί μέσα. Να οι μεγάλες και ζεστές αγκαλιές. Εγώ δεν έχει αγκαλιά. Κι εσύ. Έλα εδώ. Εγώ δεν έχει αγκαλιά. Ο Σπύρος Κουδούνης, ο ντράμερ των Μελισσών, μπορεί να κοιμάται ήσυχος για λίγο ακόμα. Και αυτό γιατί ο Παναγιώτης ήρθε στο Junior Music Stars για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο ήρθε και η Χριστίνα.